Φεύγω και πάω στα Χανιά, καλωσορίζοντας την κυρία Μαλανδράκη Σοφία, η οποία θα είναι εκ νέου υποψήφια με τον συνδυασμό για τις εκλογές στην περιφέρεια του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Κυρία Μαλανδράκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα στον 984, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κρήτη. Έτσι, με την ευχή να είστε καλά, κυρία Μαλανδράκη. Είμαστε καλά, τρέχουμε, προσπαθούμε πάρα πολύ. Είναι μια εμπειρία δυνατή, όπως είπατε, ήμουν εκλεγμένη την προηγούμενη τετραετία. Ήταν η πρώτη μου τετραετία όσο αφορά την αυτοδιοίκηση. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Αναμενόμενη, είχα καταλάβει τη δύναμη του επιτελικού της περιφέρειας. Καθώς ερχόμουν από κοινωνικές ομάδες, δηλαδή δούλευα πολύ πίσω πριν, ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δημού Χανίων για 6 χρόνια. Είχα ασχοληθεί αρκετά με το κοινωνικό πρόσωπο, είτε αυτό ήταν ομάδες σε ανάγκη κτλ., αλλά ιδιαίτερα με τα σχολεία. Η πρώτη μου λοιπόν επαφή με την αυτοδιοίκηση μέσα από τον βαθμό της περιφέρειας ήταν πάρα πολύ έντονη. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, με είχε τιμήσει με 3 εντεταλμένα, υγείας, παιδείας και πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τα οποία και λόγω της ιδιότητας, καθώς είμαι οδοντίατρος, το υγείας με αφορούσε και το ήξερα πολύ καλά. Το παιδείας το είχα συναντήσει και ειδικά στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, είχα εκείνες τις διασυνδέσεις και ήμουν πλέον από την άλλη μεριά. Έτσι, δηλαδή από τη μεριά που μπορούσα να κάνω αυτό πράγματα. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, κυρία Μαλανδράκη, ότι στο κομμάτι της παιδείας είσαστε από την ανάποδη πλευρά, γιατί βλέπατε εκ των έσω τα θέματα και τα προβλήματα. Ναι, και τα είδα πλέον και μπορούσα να κάνω πράγματα. Καταλάβαινα τι ήταν και με τη σύνδεση με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Πραγματικά βοηθήσαμε και στηρίξαμε πολλοί δράσεις που γινόταν στα σχολεία. Είτε αυτές ήταν να βγάλουν βιβλία οι καθηγητές με τα παιδιά, είτε να κάνουν θεατρικό, είτε άλλες ενισχυτικές. Με πολύ ακαριαία και γρήγορα. Και μάλιστα σε μια επίσκεψη ο Περιφερειάρχης το συζητήσαμε, το είδε και διαζώσει αυτή τη σχέση και αυτή τη σύνδεση. Είναι αρκετά αυτά που είχα αυτή την τετραετία, καθότι ενεργός οδοντίατρος σε ελεύθερο επάγγελμα. Επίσης είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος στο ΔΠΘΕ Κρήτης. Αυτό είναι το βαρύ, το μεγάλο θέατρο της Κρήτης με την ιστορία που όλοι ξέρουμε, που έρχεται από την εταιρεία θεάτρου Κρήτης, την ΕΦΕΚ. Είναι το μοναδικό, το οποίο είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και έχει ένα άλλο καθεστώς, γιατί είναι αρκετή η μετοχή του. Πάλι το γεγονός ότι υπήρξα στην περιφέρεια, ότι εκλέχτηκα και με την ιδιότητα της Πρόεδρου βοηθήθηκε το θέατρο αρκετά. Είναι αυτό που πάντα πίστευα, ότι όταν πλέον έρθεις, ξεκινάς από αφετηρίες, τις οποίες χρησιμοποιείς τον εαυτό σου, ό,τι έχεις διαμορφώσει σε μόρφωση, σε προσωπικότητα, σε δουλειά, και έρχεσαι αυτό και το εναποθέτεις, το καταθέτεις ως εθελοντής. Πλέον, γιατί για μένα είναι εθελοντής αυτός που δουλεύει στην αυτοδιοίκηση, έρχεσαι και το καταθέτεις, τότε πραγματικά μπορούν να γίνουν εκείνα τα δίκτυα και εκείνα τα πράγματα που αναδεικνύουν. Δηλαδή η παρουσία μου στο ΔΠΘΕ βοηθήθηκε από την περιφέρεια, να την κατευθείαν επαφή. Η παρουσία μου στο κέντρο πρόληψης επίσης βοηθήθηκε στο να αναδειχθεί ένα πρόσωπο του κέντρου πρόληψης στην πόλη και να λυθούν κάποια θέματα τα οποία προχώρησαν. Το γεγονός ότι... Μιλάω τώρα, σας έχω πάθει. Το γεγονός ότι το ιατρείο μου είναι στην επαρχία, ενώ ζω στην πόλη, μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι με τον κόσμο και έτσι στο κομμάτι του πολιτισμού, το οποίο, όπως ξέρετε, πιάνει τα πάντα από τοπική ιστορία μέχρι οτιδήποτε άλλο. Είναι παράδοση, είναι φαγητό, είναι χορός, είναι τα πάντα. Είχα εκείνη την επαφή, η οποία με βοηθούσε να στηρίξω ειδικά μικρές ομάδες. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω. Να συνεχίσετε. Ναι. Ας πούμε κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες έρχονται και επίσης η περιφέρεια σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι βέβαια. Πέρα από τα κεντρικά μεγάλα, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, τα βαριά έργα της περιφέρειας, η δυνατότητα του να έχω την πρωτοβουλία, και αυτό επίσης οφείλεται στον Περιφερειάρχη, ο οποίος μου έδωσε το ελεύθερο μέσα από την εμπιστοσύνη, ήταν το ένα, το ότι μέσα από τη γνώση της επαρχίας, το Καραμπάσε, ένα εφαίριο έλαιο που ο τελευταίος Καραμπασάς είναι στον Αποκόρονα Χανίων, καταφέραμε και μπήκε στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι σπουδαίο.
Επίσης, έγινε με πρωτοβουλία μου και βεβαίως με συμμετέχοντες μέσα στην Επιτροπή ιστορικούς, φιλολόγους, εκπροσώπους από δήμους και τα λοιπά, του Λεύκωμα, για τα 200 χρόνια από το 1821, στο οποίο περιέχονται όλες οι δράσεις που έγιναν στο νομό Χανίων και αφορούσαν το 1821. Αυτό δεν είναι ότι είναι οι δράσεις μέσα. Είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα από τις εκδόσεις βιβλίων μέχρι τις, στη Δημοτική Πινακοθήκη ή στην Πρωτομή του Ρενιέρη, του πρώτου Προέδρου της Βουλής, εκδηλώσεις που πατούσαν στο 1921, όχι μόνο πως θα φαίνονται 50 χρόνια μετά οι άνθρωποι του 2021 πως το είδαν, αλλά ότι καταγράφηκαν οι σύλλογοι, καταγράφηκαν οι άνθρωποι που δούλευαν, δικτυώθηκαν όλοι και είναι μέσα σε ένα, σε μια κοινή παρουσία μέσα από το Λεύκωμα, το οποίο πραγματικά το καμαρώνω πολύ και ήταν δουλειά χρόνων. Πρωτοβουλίες όπως κάτι που πιστεύω και το έχω μοιραστεί με τον Περιφερειάρχη, που αφορά τα αναμνηστικά που δίνει η Περιφέρεια, που κάναμε μέσα από έναν φωτογράφο κριτικό, δηλαδή η σκέψη είναι ότι αυτό που δίνει η Περιφέρεια σαν δώρο, σαν αναμνηστικό, πρέπει να κουβαλάει λίγο Κρήτη. Και οι τέχνες είναι πολλές. Έτσι δεν είναι μόνο η ζωγραφική, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, δεν είναι μόνο η φωτογραφία. Έτσι λοιπόν η πρότασή μου, ώστε ένας φωτογράφος καλλιτέχνης, μια ιδιαίτερη βραβευμένη τεχνική, να αποτυπώσει τις τρεις μορφές του Βενιζέλου, του Θεοδωράκη και του Καζαντζάκη και να είναι ένα αναμνηστικό, βεβαίως έγινε αποδεκτή και προχώρησε και ήδη αυτά τα αναμνηστικά υπάρχουν, αλλά δεν είναι το συγκεκριμένο αναμνηστικό. Η γενικότερη πρόταση που είναι έργα τέχνης κριτών και τα οποία θα μπορούσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο να μην είναι μόνο αναμνηστικό, υπάρχουν και άλλες ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ευωδόθηκε. Εμένα το κομμάτι των πρωτοβουλειών είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα, διότι καθώς σκληρά εργαζόμενοι στο οδοντιατρείο, καθημερινά ως ελεύθερος επαγγελματίας, μέσα από αυτά, πραγματικά αφιερώνοντας όλο μου το χρόνο, όλο, όταν βλέπω και γεννιούνται πράγματα και γεννιούνται από τη βάση, το καμαρώνω και με... Μάλιστα. Που κάνει καλά την ψυχή πάρα πολύ. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ρωτώ και από τη στιγμή που έχει γίνει τόση δουλειά, δεν ξέρω τι να πω. Ευτυχώς που ο χρόνος ήταν επικοδομητικός. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής. Σας παρακαλώ, κυρία Μαλανδράκη, μόνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η πρόκληση για εσάς, εφόσον εκλεγείτε, στην επόμενη πενταετία, η πρόκληση ποια είναι? Η πρόκληση είναι η σύνδεση της νεολαίας καταρχήν, η οποία θα πρέπει να πάρει στα χέρια της τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να εμπλακούν στα τεκτενόμενα. Τους έχουμε αφήσει στην απέξω, φταίμε εμείς είναι απλό. Η πρόκληση, η μεγάλη είναι αυτή, θα γίνει μέσα από την εμπλοκή τους, με τη βοήθειά μας, είτε σε χώρους και δράσεις τις οποίες μπορούν από νωρίς, δηλαδή από την δευτεροβάθμια. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι στην καρδιά των Χανίων, στη βόλτα τους πάνω, πρέπει να υπάρχει το κέντρο αυτοδιαχείρισης, το κέντρο στο οποίο θα μπορούν να κάνουν τα πράγματα και να μην είναι στα σχολεία ή στα κέντρα που παραπονιούνται οι γονείς που κάνουν τις εκδηλώσεις. Μιλάω για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από εκεί γεννιέται το συμπράτο και γεννώ και κάποια στιγμή θα γίνω ο πολιτικός που αντιπροσωπεύω τον κόσμο. Η μία πρόκληση είναι αυτή. Όσο αφορά τον πολιτισμό, επίσης πιστεύω στην πυραμίδα. Δηλαδή ότι εμείς έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το περιβάλλον κτλ. Μιλάμε για τουρισμό, για εναλλακτικό τουρισμό, θεματικό και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα. Η πυραμίδα αφορά ότι έχουμε εκείνα τα βαριά ιδρύματα, έχουμε εκείνα τα βαριά φεστιβάλ, έχουμε εκείνες ήδη τις πολιτιστικές δομές, οι οποίες δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές, δηλαδή τα γεωπάρκα ή οι πυραμίδες των 7,5 εκατομμυρίων χρόνων, ας πούμε, στην Κίσαμο, είτε το αεροδρόμιο που έχει μείνει στο Μάλεμε και το οποίο το ζητάει ο Δήμος Πλατανιά εδώ και χρόνια για να το διαχειριστεί. Αυτά
είναι θέματα που πρέπει να γίνουν σύμβολα για τον πολιτισμό. Δεν τελειώνουν σε μια μέρα και δεν τελειώνουν με δύο ανθρώπους. Εάν δεν τα πάρουμε, να τα σηκώσουμε εκεί που πρέπει και να αφήσουμε να μπουν μέσα κι άλλοι, οι οποίοι θα το τελειώσουν, θα το χάσουμε το στίχημα. Γιατί όταν θα τα αναδείξουμε, τότε μπορεί να γίνει ο εναλλακτικός τουρισμός, τότε μπορεί να γίνει ο βιωματικός τουρισμός, τότε η Κρήτη θα μείνει το νησί που ξέρουμε και δεν θα μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο που βλέπουμε ότι πάει να γίνει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτά τα οποία μας αναφέρατε, για τις σκέψεις, τα δρόμενα και ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτά τα οποία αναφέρατε ως προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, για τον κόσμο που σας ακούει, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι είσαστε εκ νέου υποψήφια στα Χανιά με τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι, κυρία Μαλανδράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό τον κόσμο να με ψηφίσει, πραγματικά, που είναι στο νομό Χανίων. Το λέω και από εδώ ότι στην περιφέρεια Χανίων ψηφίζομαι από όλο το νομό Χανίων. Ήμουν παντού 4 χρόνια, με είδατε παντού. Ψηφίστε με και πάμε και για τα άλλα. Πάμε να κάνουμε το καλό. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα σας.